Ο λόγος για τον οποίο παρεμβαίνετε, καταρχάς να ρωτήσω, αυτό το έθνος ισχύει? Έτσι θα ονομάζεστε? Όχι, αλλά είναι κάποιες από τις προτάσεις που έχουν ακουστεί. Αλλά ακόμα είναι μια ζήμωση την οποία δεν θέλω να την ακυρώσω. Ανοιχτό είναι δηλαδή το όνομα έθνος. Μην σας θεωρούσουν μαγαζί του Μπόμπολα. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Μακάρι να είχε και το κόμμα την επιτυχία που είχε ιστορικά το έθνος στον τύπο. Έτσι, θυμίζω για μια σειρά δεκαετιών ήταν πρώτος σε κυκλοφορία. Μιλάω για το έθνος του Αλέκου Φιλιππόπουλου. Ναι, εσύ παλιό δημοσιογράφος, το θυμάσαι? Φυσικά και το θυμάμαι. Φυσικά και το διάβαζα και με φανατισμό τότε. Όπως και την ελευθεροτυπία της εποχής εκείνης διάβαζα με φανατισμό, γιατί ήμουν λίγο πιο αριστερός εγώ τότε. Δεν ήμουν πολύ πασόκος. Μετά το πήγα από την άλλη μεριά. Τώρα, για τον Γιώργο Καρατζαφέρη, η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν προοπτική και θέλει να μπει τώρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Χρυσής Αυγής? Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε εντελώς άλλη περπατησιά. Άλλο θα ήταν μια Νέα Δημοκρατία του Μημαράκη, άλλο είναι μια Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Εδώ έχουν αποφασίσει και τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα προς το κέντρο. Συνοθούνται εκεί μαζί με τον Θοδωράκη, την Γεννηματά, τον Λεβέντη κτλ. Δεν έχει καμία θέση ο δεξιός κόσμος, ο συντηρητικός κόσμος. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα ακραίο νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος βλάπτει σοβαρότερα την χώρα από ότι και ο κομμουνισμός. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης θα ξαναψήφιζε μνημόνιο? Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης δεν ψήφισε μνημόνιο. Το άθρο 1 ψήφισε για να πάρουμε τα λεφτά από εκεί πέρα. Τα καλά, τώρα και οι άλλοι λένε το ψηφίσαμε για να βγούμε από την Ευρώπη. Πάντα βρίσκει κάποιος μια ουρά. Εγώ ρωτώ τα πραγματικά περιστατικά και ο καθένας δημοσιογράφος ή μη έχει το δικαίωμα της δικής του τοποθετήσεως. Ναι. Το εν συνεχεία εφαρμοστικό πλαίσιο του νόμου δεν ψήφισα ούτε ένα. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το 60% των εφαρμοστικών νόμων του μνημονίου. Καλά, του δεν διαφώνησε ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με το μνημόνιο. Εγώ λοιπόν δεν ψήφισα κανέναν. Εγώ ψήφισα μόνο να πάρω λεφτά και δεν υπάρχει η υπογραφή μου, όχι μόνο δική μου, αλλά και τον τότε βουλευτό μου, σε καμία πράξη που να αφαιρεί εισόδημα από τους Έλληνες ή εθνική κυριαρχία. Ούτε καμία. Καλά, στις αποφάσεις και στις επιλογές αυτές δεν χρειάζεται πολλές φορές και τα μικρότερα κόμματα να ψηφίσουν. Αρκούν τα μεγάλα που είναι κατά καιρούς στην εξουσία και κάνουν αυτό που κάνουν. Και τα μικρότερα μπορούν επικοινωνιακά να διαχειρίζουν τα πράγματα διαφορετικά. Μου θυμίζει λίγο. Μου θυμίζει, αγαπητέ μου Γιώργο Καρατζαφέρη, τη στάση του Κουκουέ στο πόσα λεφτά θα παίρνετε κάθε μήνα οι βουλευτές. Πάντα λέει να μειωθούν οι μισθοί, αλλά εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μην τους έχουν πάρει. Καταλάβατε τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει. Να θυμίσω βέβαια ότι εκεί την περίοδο ο Καρατζαφέρης ως αρχηγός δεν είχε πάρει αυτοκίνητο από τη Βουλή, ενώ και του ΚΚΠ είχαν αυτοκίνητο από τη Βουλή, έτσι για την ιστορία. Ναι. Λοιπόν, να πω τούτο μόνο, ότι είδαμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς τα τελευταία χρόνια, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Παπαδρέου, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Τσίπρα τώρα, να είναι δεμένοι στις καρέκλες και παρά το μαστίγωμα το οποίο δέχονται σαν πρόσωπα, αλλά και σαν Ελλάδα, να παραμένουν εκεί. Εγώ μόλις είδα ότι το πράγμα δεν συμφέρει την Ελλάδα, σηκώθηκα και έφυγα αφήνοντας 4 υπουργεία. Για χαρά! Για χαρά! Δεν σας πάω, δεν σας γουστάρω, αυτά που λέτε δεν εφαρμόζονται και σηκώθηκα και έφυγα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις. Εντάξει τώρα αγαπητέ μου πρόεδρε, επειδή και εγώ είμαι παλιά λεπού στο κουρμπέτι, φύγατε επειδή βλέπατε το πράγμα ήταν πολύ στραβό μπροστά. Αλλιώς δεν θα φεύγα. Δεν ξέρω αν θα φεύγατε αλλιώς, αλλά ήταν δεδομένο το πράγμα θα σκάλωνε. Η ερμηνεία, επαναλαμβάνω. Είναι προσωπική. Οκ, το δέχομαι. Φυσικά. Φυσικά. Εγώ έφυγα, ενώ μπορούσα τότε κύριε Βενιέρη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, από πρώτο χέρι να πάρω όποιο αξίωμα ήθελα. Όποιο αξίωμα. Από τη στιγμή που μπορούσα να επιλέξω ποιος θα είναι πρωθυπουργός της χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούσα να πάρω. Δεν δέχτηκα ούτε αντιπρόεδρος ούτε κανένα υπουργείο. Δεν δέχτηκα. Γιατί αγαπάω περισσότερο την Ελλάδα από την καρέκλα. Τώρα, το έδειξα της πράγμασης και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Σφήνα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Χρυσής Αυγής, επειδή βλέπετε ότι υπάρχει κόσμος που σκέφτεται λίγο πιο δυναμικά. Δεν λέω εγώ. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα κενό για τους Έλληνες πατριώτες. Και θα τους δώσουμε μια ευκαιρία να έχουν μια εναλλακτική λύση, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται να αποδρούν σε ακραία σχήματα.
Τι είναι εκείνο το οποίο δεν θα κάνατε εσείς ώστε να έρθει ο άλλος να σταθμεύσει στον δικό σας πολιτικό σχηματισμό και να μην πάει στην Χρυσή Αυγή? Εμείς δεν είμαστε, δεν κινούμαστε έξω από το κοινοβουλευτικό σύστημα, και αυτό εμφάνει από την όλη συμπεριφορά μας όταν είμαστε στο Κοινοβούλιο και από τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετώπισαν όλοι μέσα στη Βουλή, έτσι. Μακράν από μένα οι ακραίες εκφράσεις, και νομίζω και από το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή 500.000 ανθρώπους που να ζηλεύουν, ξέρω εγώ, τον Χίτλερ και τα λοιπά. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αγανακτισμένοι από τα τερτύπια των αστικών κομμάτων, πήγαν εκεί. Αυτούς λοιπόν πρέπει να τους παλινοστήσουμε, και αυτή θα είναι η δικιά μας. Άρα για τον χώρο, για τον σχηματισμό σας, για τον φορέα που δημιουργείται, προτεραιότητα να επανακάμψουν από τις 500.000 ψηφοφόρων κάποιοι προς το σύστημα, ή να αφαιρέσετε από τη Νέα Δημοκρατία κάποιους και να μπείτε κι εσείς μεταξύ των δύο αυτών πολιτικών σχηματισμών? Γιατί είναι προτεραιότητα. Γιατί να ακυρώσει το ένα το άλλο? Υπάρχουν άστεγοι μέσα στην ΑΝΕΛ. Απογοητευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είδαν το 11% του κυρίου Καμένου να γίνεται τώρα 1%. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν λίγο την πλάκα τους, λίγο θα δώσω ένα μάθημα σε κάποιους, και ψήφισαν τον κύριο Λεβέντη. Υπάρχουν δημοκράτες οι οποίοι δεν αισθάνονται βολικά πολύ με τον κύριο Μητσοτάκη. Διαπιστώνετε κι εσείς, έμπειρος παρατηρητής των πραγμάτων, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας αισθάνεται εξαιρετικά άβολα, έχει περάσει σε μια λευκή απεργία με την ακύρωση, αν θέλετε, του καραμαλισμού, όπως επιχειρείται τώρα από τους νεώσους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια στέγη συντηρητική, μη έξαλλη. Αυτή τη στέγη θα τους προσφέρουμε εμείς. Δηλαδή κάτι σαν, ας πούμε, λαϊκή δεξιά? Ναι, δεν ξέρω αν θα λέγαμε, ας πούμε, λαϊκή δεξιά, γιατί εμείς δεν το προσδιορίζουμε έτσι. Ποιος τι, κομμουνιστές θα είστε, φιλελεύθεροι δεν θα είστε? Υπό την έννοια του φιλελευθερισμού και όχι του νεοφιλελευθερισμού. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό λέω. Φιλελεύθεροι θα είμαστε. Δεν θα είμαστε σκοταδιστές. Δεν μπορούμε να είμαστε ΚΚΚ εμείς, κατά καμία έννοια. Εμείς λοιπόν πάμε να καλύψουμε τον παλιό χώρο της ΕΡΕ. Τον παλιό χώρο της ΕΡΕ. Υπάρχει αυτός ο χώρος? Σαφώς δεν υπάρχουν συντηρητικοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να πει η σημερινή Νέα Δημοκρατία καμία σχέση με την ΕΡΕ. Πιστεύετε δηλαδή ότι σήμερα ο μέσος νεοδημοκράτης θα δεχόταν το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, το οποίο το πληρώσαμε μετά από 10 χρόνια του Καραμαλή? Δεν πιστεύω σήμερα ότι υπάρχει ένα δημοκράτης ο οποίος δεν μιλάει για τη χρυσή οκταετία του Καραμαλή, που ήταν η πρώτη βέβαια. Δεν υπάρχει. Μιλάτε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, συνεπώς. Που να μην σέβεται την προσφορά ή την παράταξη του Παπάγου. Αυτά τα παιδιά τώρα πιστεύουν αλλού, ξέρω εγώ. Πιστεύουν στην Άννα Διαμαντοπούλου. Μήπως είναι πιο κοντά στο μέλλον η κυρία Διαμαντοπούλου από τον Παπάγο, λέω εγώ τώρα. Λέω μήπως η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πιο κοντά στο μέλλον από ότι ο Παπάγος, ο σύγχρονος Παπάγος ενδεχομένως. Ναι, αν δεν έχεις γερές ρίζες δεν μπορεί να βγάλεις και γελά κλαδιά. Ναι. Και πάση περιπτώσει, όπως το πούμε, προτιμώ κάποιους ανθρώπους από την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έδειξε μια δογματικότητα όσο ήταν η αίρια του Πασόκ, έτσι. Ναι. Προτιμώ δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται ή στη δεξιά από την κυρία Διαμαντοπούλου. Δηλαδή ο κύριος Νικολόπουλος που ακούμε ότι θα έρθει μαζί σας είναι μια καλή προσωπικότητα του πειθαρχικού του Πασό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ. Άλλο ρώτησα, ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, αφού διαιρέεται προς τα έξω, είναι ας πούμε μια καλή, είναι η υπέρβαση, είναι το μέλλον? Κύριε Βενιαρή, αφήστε πρώτον να δείτε τον κατάλογο των ανθρώπων. Δεν είναι μέσα ο κύριος Νικολόπουλος? Μη μου λέτε να ακυρώσω κάποιους άλλους προβάλλοντας κάποιους άλλους. Όχι, επειδή αναφερθήκατε εσείς σε ονόματα. Εγώ δεν αναφερθήκα σε ονόματα. Ναι, εσείς το ξεκινήσατε και λέω. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή φαντάζει ως η αγαπημένη η αίρια η κυρία Διαμαντοπούλου του κύριου Μητσοτάκη. Ωραία, και ρωτώ εγώ τον πρόεδρο Γιώργο Καρατζαφέρη, ο Νίκος Νικολόπουλος, ας πούμε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο εκφράζει αυτό που πάτε να φτιάξετε, για να ξέρουμε. Επαναλαμβάνω, αυτό που πάμε να εκφράσουμε είναι αυτό το οποίο είδατε στο Βελίδιο, όπου ο Στέφανος, όπως τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ο σκηνοθέτης που τραβάει το βιβλίο, είπε ότι οι τρεις αίθουσες έχουν να ανοίξουν πάρα πολύ καιρό. Ούτε ο Σαμαράς της άνοιξης πρωθυπουργός, ούτε ο Τσίπρας. Εμείς λοιπόν όταν ανοίγουμε τις τρεις αίθουσες και έχουμε τόσες χιλιάδες μέσα εκεί, χωρίς την δυναμική ενός μεγάλου κόμματος, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι προσφέρουν και προσφέρονται για το μέλλον.
Εγώ δύο κουβέντες κουβέντες για τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, αυτό το οποίο είχα πει, βγαίνει ο άνθρωπος, φαίνεται ότι δεν μπορεί να το πάει το πράγμα, έχει μια ανεπάρκεια, τον βλέπω τον τελευταίο καιρό να έχει αντανακλαστικά φοβικά, και θέλω να ελπίζω ότι σήμερα και αυτός και ο Μητσοτάκης δεν θα κάνουν το λάθος να εμπλέξουν τη δικαιοσύνη στα δικά τους παιχνίδια αποσταθεροποίησης. Πρόεδρε, το ΑΡΤ το βλέπουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχει σε πολύ έξυπνες ώρες ενημερωτικές εκπομπές και καλύπτει το κενό. Εγώ χθες είδα μέσα από το ΑΡΤ την εκδήλωσή σας την Κυριακή. Αυτό που παρατήρησα, διότι δεν είχα την εικόνα την Κυριακή, είναι ότι δεν άκουσα οικονομικές προτάσεις. Δηλαδή, να γίνω σαφής. Στην παρούσα φάση της διαπραγμάτευσης, θα κάνατε θυσίες για το ευρώ? Ποια θα ήταν πολύ η ατζέντα? Πολύ καλή διαπίστωση. Αυτά είναι τα επιμέρους θέματα. Σοβαρά μεν επιμέρους. Το φορολογικό, το αγροτικό, το ασφαλιστικό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρέμβαση. Επειδή μίλησα. Επειδή πολλές φορές την Κυριακή. Να απαντήσω στο ερώτημα. Το όλο είναι ότι επιχειρείται μια απεθνοποίηση και αποξενοποίηση της χώρας. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συγκρατήσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν βλέπω κανένας εξ όλων αυτών που αποτελούν το πολιτικό προσωπικό να ασχολείται με αυτό ή δεν το έχει δει. Που λυπάμαι ιδιαίτερος. Από εκεί πέρα η αλήθεια είναι μία και ξεκάθαρη. Ότι με το ευρώ δεν πρόκειται να δούμε προκοπή. Θα ταλαιπωρούμεθα. Από εκεί η συνέχεια έχει ως εξής. Παλινοστίζουμε την εθνική κυριαρχία και αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον της Ελλάδας. Σήμερα είμαστε υποομοιρία. Ουδής υποομοιρία μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Ωραία. Άρα να υποθέσουμε ότι συγκροτείται και πάλι αντιμνημονιακό κόμμα. Η γνωστή ιστορία εδώ και 10 χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι τη χαρά της κυρίας Μέρκελ σήμερα, εγώ θα τη μετριάσω. Η κυρία Μέρκελ βλέπει, μαστιγώνοντας άγρια τους Έλληνες, το 90% των βουλευτών της Ελλάδος είναι μνημονιακοί. Σήμερα που μιλάμε, το 90%. Αυτή τη χαρά δεν την αφήσω να περάσει, όπως δεν την άφησα να καλοπερνάει και όταν ήμουν αντιπρόεδρος των Ευρωσκεπτικιστών με πρόεδρο τον Φαράτς, όπου είχαμε κάνει τη ζωή δύσκολη. Τώρα, να τρώμε τόσο ξύλο, να έχουμε τόσες απεργίες, το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων βουλευτών να είναι μνημονιακοί, αποτελεί όνειδος, ντροπή τους. Πάντως, Πρόεδρε, για την εθνική κυριαρχία πρέπει να δούμε και τη διεθνή εμπειρία ότι κανένα φτωχό κράτος, σαν την Ελλάδα, με διαλυμένη τη γραμμή παραγωγής, με παθογένειες οι οποίες δεν μπόρεσε να συμμαζέψει, είναι κάπως δύσκολο να μπορέσει να σταθεί με αυτή την τέλος πάντων λογική που εκφράσατε και την Κυριακή, να σταθεί στα πόδια του μέσα σε ένα σκηνικό και ένα περιβάλλον το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Είναι μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή. 3 η ώρα το πρωί ήρθε με τη γυναίκα σου, κοιμάσαι ήσυχος. Και μπαίνουν 4 ντουλάπες μέσα, γίγαντες, και σου λένε αδερφέ, θέλουμε τη γυναίκα σου. Από εκεί πέρα σύνθεση, αμάν 4 γίγαντες και θα κάτσεις παθητικά στη γωνία, θα δώσεις τη μάχη σου να περασπιστεί την τιμή της οικογένειας σου. Και εγώ θα δώσω τη μάχη να περασπιστώ την τιμή της Ελλάδος. Και αυτό προτείνω. Οι φοβίες θα μας είχαν ακόμα κάτω από την υποδούλωση των Τούρκων. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι είναι η ώρα της αναμέτρησης για την Ελλάδα. Να κρατήσουμε το έθνος. Και μετά θα δούμε πώς θα καλυτερεύσουμε τις συνθήκες ζωής. Μάλιστα. Σε φόρμα. Πρόεδρε, να είστε καλά. Καλημέρα. Αλλά με το ΝΑΤΟ τα χωρικά μας σύνδετα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Χωρίς το ΝΑΤΟ γίνεται δηλαδή, Πρόεδρε. Μα με το ΝΑΤΟ στα χωρικά ύδατα έλεος. Δεν πήραμε το μάθημά μας το 1974. Ναι, αλλά λέω χωρίς το ΝΑΤΟ μπορούμε. Πρόεδρε, χωρίς το ΝΑΤΟ μπορούμε. Βεβαίως και μπορούμε. Μπορούμε. Βεβαίως και μπορούμε. Και βεβαίως και μπορούμε. Τώρα τι κάναμε με αυτή την κίνηση, διώξαμε διαπαντός τη Ρωσία από εδώ. Λάθος έγκλημα. Εγώ θυμάστε, είχα κάνει μεγάλη προσπάθεια, είχα πάει στη Μόσχα, είχαμε βρει έναν τρόπο συνεργασίας, τα κύρωσαν όλα, πέραν τον ΝΑΤΟ εδώ και θα είμαστε αύριο το πρωί θεατές σε αυτό το οποίο θα γίνει. Γιατί θα γίνει το Κουρδιστάν μετά την απόφαση των Αμερικανών και των Ρώσων και των Κινέζων που έγινε τον Νοέμβριο. Θα αφαιρέσουν τμήματα της Τουρκίας και θα τα δώσουν αντιπαροχή εδώ δυτικά. Θα δείτε λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ θα παίξει το ρόλο του σερβιτόρου. Μάλιστα. Και δεν καταλαβαίνει κανένας, ιδιαίτερα ο φίλος μου ο Πανούλης, ο οποίος νομίζει ότι γλύφαδες τους Αμερικανούς θα μακρομερεύσει την καρέκλα του. Σε φόρμα. Για τον Καμένο το λέτε αυτό. Γιατί γλύφει τους Αμερικανούς ο Καμένος.
Βεβαίως, θα το κάνει αυτό. Δεν υπάρχουν, εσείς δεν διαβάσατε τηλεγραφήματα, τα Wikileaks που έλεγε ο πρέσβης ότι έρχεται και με παρακαλάει να τον κάνω υπουργό εθνικής άμυνας. Εγώ τα λέω. Τα τηλεγραφήματα τα επίσημα βγήκανε. Αλλά αυτό, σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, μερικά πράγματα τα προσπερνάμε. Η αντιπαροχή ήταν, αλλά ΝΑΤΟ μπες μέσα εδώ. Τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ? Εδώ έχει θέση η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, αφού προσδιορίσει ποια είναι τα σύνορα που δεν τα έχει προσδιορίσει τα 6 ή τα 10 μίλια. Όχι ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, Ευρωπαίος διοικητής, όχι Αμερικανός διοικητής με επιτελάρχη Τούρκο, αυτό σημαίνει ΝΑΤΟ. Αλλά δυστυχώς κάποιοι φοβούνται να το σκεφτούν, όχι να ενεργήσουν. Μάλιστα. Πρόεδρε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Focus 103,6.